Καλά. Τώρα είμαι πολύ χαρούμενη που σε βλέπω. Τώρα πού θα με πας όμως, γιατί εγώ που Παρίσι δεν ξέρω τίποτα. Ας το πάνω. Εντάξει, τα αφήνω. Πού θες να σου πω, πού θες να σου πω. Εσύ θα με ξαναγείς, εσύ θα με πας. Τα μάθες τόσο γρήγορα όλα. Φύγαμε. Πάμε. Τι έχω χάσει τόσο καιρό, αλλά μαθαίνω τόσο ωραία πράγματα, διαβάζω τόσο πολλά. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη για την επιτυχία που σημειώνει στο Παρίσι. Χαίρομαι που είσαι χαρούμενη. Όλοι είμαστε χαρούμενοι, αλλά περιμένουμε με αγωνία. Πες μου, τι κάνεις. Αυτή τη στιγμή κάνω συναυλίες. Πολλές όμως διαβάζω. Ξεφύλιζα περιοδικά, τώρα στα περίπτερα. Σχεδόν σε όλα είσαι μέσα. Πώς νιώθεις, αλήθεια, πες μου. Ωραία. Ωραία, γιατί. Πες μου πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος. Εγώ είμαι σίγουρη, βέβαια, τρελαίνονται. Αλλά θέλω να μου πεις κι εσύ, πώς νιώθεις που βγαίνεις. Έχει πλάκα, γιατί ξέρεις, δεν με ξέρουν τόσο καλά ακόμη εδώ. Ναι. Και στην αρχή λίγο παγώνουν, μέχρι να μπουν στο κλίμα. Μετά είναι πολύ καλά. Και είναι και ενθουσιώδες το κοινό, αρκετά. Ναι. Είναι αρκετά θερμή μου τη μουσική. Αγαπάνε πολύ Γάλλοι τη μουσική. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Και έχουν και ανάγκη από καινούργια πρόσωπα. Διάβαζα σε περιοδικά και σε εφημερίδες. Οπότε νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή για σένα. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Με ποιο τραγούδι ξεκινάς τις συναυλίες σου? Όλα καλά. Το κοινό βεβαίως έχει ενημερωθεί για σένα, γιατί έχεις βγει σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Κάποιες εκπομπές τηλεόραση, ναι. Στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο το ακούνε. Θεός σε αποκαλούν που ήρθες να κατακτήσεις τη Γαλλία, Έλληνας Θεός. Μαθαίνουμε και διαβάζουμε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει πια να σε αναγνωρίζει εδώ στη Γαλλία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλά, η σεμνότητά σου, Σάκη, με τρελαίνει και αυτό μετράει πολύ. Άντε πάλι. La presse française réagit très bien à l'arrivée de Sakis en France. C'est formidable, surtout pour moi, l'attaché de presse, parce que c'est un métier difficile. C'était pas évident, c'était pas gagné pour un artiste grec d'arriver en France. L'engouement est total, que ce soit la télévision, les radios, la presse jeune, la presse moins jeune. Tout le monde trouve Sakis formidable et moi aussi d'ailleurs. Ήθελα να σχολιάσω το εξής, ότι βλέπουμε ανθρώπους πόσο γρήγορα αλλάζουν με επιτυχία που σημειώνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή πώς αλλάζει, τα έχουμε πει και παλιότερα, ο χαρακτήρας τους γίνονται λίγο πιο απόμακροι. Εσύ λοιπόν που ξεκινάς κάτι διαφορετικό, όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά ο κόσμος σε αποθεώνει και εγώ χαίρομαι γι' αυτό, δεν ξεχνάς τους φίλους σου και μ' αρέσει. Τι να ξεχνάς, άμα είναι πραγματικοί φίλοι, γιατί να τους πειράζεις? Ναι, δεν άλλαξε σε τίποτα. Εξελίχθηκες απλά. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι γενικά οι άνθρωποι συνεχώς αλλάζουμε, αλλά ελπίζω προς το καλύτερο, αυτό έχει σημασία. Στην Ελλάδα είσαι star, το ξέρουμε αυτό. Το να έρχεσαι στο Παρίσι, μέσα σε τόσα εκατομμύρια, μέσα σε τόσους τραγουδιστές ετών που έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία, πραγματικά τα συναισθήματά σου ποια είναι? Ξεκινάς από το μηδέν, δεν ξεκινάς? Τέλειος. Πες μου, το σκέφτηκες αυτό, σε ταλαιπώρησε? Το σκέφτηκα, δεν το σκέφτηκα δηλαδή, ήρθε από μόνο του. Κοίταξε, είναι για μένα μια δοκιμασία, είναι πολύ ενδιαφέρον, μια πρόκληση, ναι. La presse a très très bien réagi à l'arrivée de Sakis en France, ce qui est plutôt assez rare et c'est plutôt formidable. Elle est dithyrambique, le bel Hélène, l'Apollon, tous les termes bien sympathiques sont utilisés. Que ce soit la presse jeune, la presse écrite, la radio, il est invité partout dans tous les gros shows. C'est assez étonnant, c'est très difficile pour un artiste étranger d'arriver en France. La presse est assez dure et pour l'instant, avec Sakis Rouvas, tout le monde est vraiment, vraiment formidable. Έχει πλάκα να το ξανακάνεις από την αρχή. Είναι σαν να ξαναζήσεις τη ζωή σου από την αρχή. Αλλά μόνο που αυτή τη φορά έχεις πιο πολύ πείρα, μπορείς να αποφύγεις ίσως κάποια λάθη. Σωστά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραία. Θεωρείς ότι είσαι πιο έμπειρος τώρα?
Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Ελπίζω κάτι να μάθω τόσα χρόνια. Έχεις μάθει πολλά πράγματα. Τελικά έχει πολλή κίνηση και στο Παρίσι, Σάκη. Χάλια είναι. Τρομερή κίνηση. Παραπονιόμαστε στην Αθήνα ότι δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Όχι, έχει τρομερή κίνηση. Έχει έτσι είναι συνέχεια. Ναι. Πώς, εσύ πώς μετακινείσαι, γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Πηγαίνω, παίρνω. Α, δεν οδηγείς εσύ, δεν έχεις. Όχι, όχι. Δεν οδηγώ καταρχάς γιατί δεν ξέρω τόσο καλά την πόλη να... Ακόμα, ναι. Και τα μέρη στα οποία χρειάζεται να πάω δεν τα γνωρίζω. Οπότε σε πηγαίνω. Έχω μια πορεία τώρα. Ξέρω ότι μιλάς πολύ καλά αγγλικά. Έλα μου όμως τα γαλλικά, τι γίνεται. Τι κάνουμε εδώ. Είμαι σίγουρη ότι κάνεις μαθήματα, δηλαδή δεν το ξέρω, είμαι σίγουρη. Αναγκαστικά, πώς θα συνοηθώ με τους ανθρώπους. Δασκάλα ή δάσκαλος. Δασκάλα. Μεγάλη ή μικρή. Εξαρτάται, είναι μεγάλη και μικρή. Μεγάλη, ας πούμε, άνω των 65. Γιατί κάτω των 65 γυναίκες είναι μικρές. Όχι, όχι, είναι μικρή τότε. Πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Κάτω των 65 εννοώ. Όμως που σου κάνει ο δημοσιογράφος ή η δημοσιογράφη εδώ στη Γαλλία, στην τηλεόραση, είναι γύρω από σένα, τι σε ρωτάνε? Στην αρχή ρωτάγανε τα πάντα. Διαβάσαμε και κάτι στην Ελλάδα που επαναστάτησαν όλοι, πριν σε πολύ καιρό εδώ. Τα άμαθες? Τα έμαθα, μου τα είχαν δυο όλα τα παιδιά στα ραδιόφωνα και εγώ στην εκπομπή και διαβάζαμε τις ερωτήσεις και βρίζαμε τη δημοσιογράφο. Εντάξει, γιατί είχε μια δημοσιογράφηση πολύ, όμως είναι συμπαθητική πολύ. Αυτή τι ήταν, τι στυλ? Τίποτα, εντάξει. Μήπως ήταν κεντρικό περιοδικό? Μια κοπελίτσα, ήταν συμπαθητική κοπέλα φαινόταν. Της άρεσες μάλλον και ήθελα να μάθει για σένα πιο πολλά. Οι ερωτήσεις όμως ποιες είναι, συνήθως? Κοίταξε, ρωτάνε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με μένα, με τη ζωή μου, θέλω να μάθω τα πάντα για μένα. Φυσιολογικό είναι. Ναι, νομίζω φυσιολογικό. Και ευχάριστο μπορώ να σου πω. Τι περιμένεις από το Παρίσι? Τι περιμένω από το Παρίσι? Ναι, και από την καριέρα σου εδώ. Δεν ξέρω τι να περιμένω, ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά, ότι ο κόσμος θα είναι ευχαριστημένος με αυτό που βλέπει και με αυτό που ακούει. Ότι εμένα θα μου αρέσει ο κόσμος, το κοινό εδώ. Αυτό που κάνεις δηλαδή. Ναι, αυτό που κάνω. Αλλά είναι δύσκολο να μην μου αρέσει γιατί δέξτε πόσο διαφορετικό να είναι από την Ελλάδα. Δεν έχεις μια αγωνία? Πώς δεν έχω? Δηλαδή εγώ θα είχα τρελαθεί. Δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ, μου πεις και είναι χαρακτήρα. Ελπίζω να τους αρέσει ο δίσκος, τα τραγούδια, οι συναυλίες. Ελπίζω όλα να είναι ωραία. Είσαι ήρεμος. Ήρεμος. Πολύ. Αυτό είναι καλό, θετικό. Θέλω πολλά. Θα μου τα πεις όλα όμως σήμερα, θες. Εντάξει. Σου ζητάνε αυτό, ρε. Μου ζητάνε. Κοριτσάκια, τι, τα ίδια, έτσι. Ξέρω ότι σε λένε, όχι Σάκη, Σακή. Σακή. Σου λένε Σακή. Θέλω. Πώς νιώθεις? Ωραία. Πλάκα έχει. Κάθεσαι, υπογράφεις?
μερικές φορές σε κάποιους σταθμούς που πάω. Μα, στο ραδιόφωνο εννοείς. Στο ραδιόφωνο και τα λοιπά. Συναυλίες δεν προλάβουν που να υπογράψεις. Α, στο ραδιόφωνο με το που βγαίνεις, ας πούμε, υπάρχει κόσμος στις ραδιοφωνικές. Κάνουν κάποιους διαγωνισμούς και έρχονται κάποια παιδάκια, με γνωρίζουν. Νομίζω ότι ο καλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός εδώ δεν είναι ο Energy. Σωστά. Να πω και κάτι άλλο που ξέρω. Ήρθα διαβασμένη στο Παρίσι. Για λέγε. Είσαι στο top 20. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Θα μου τα πεις, Άκη μου. Δεν θες να μου τα πεις. Τι θες να σου πω. Είδες, είμαι καλή μαθήτρια, τα έχω μάθει. Είσαι στο top 20. Ναι, αυτή η εβδομάδα είναι στο νούμερο 20 τραγούδι. Δηλαδή, εγώ θα φύγω, θα πάω στην Ελλάδα, θα τηλεφωνήσω την άλλη Πέμπτη και θα μου πεις ότι είναι στο top 10. Αν μόνο στο, τότε θα είμαι ήσυχη. Είναι στο 12 να ξανάρθει. Θα ξανάρθω γιατί θα σου έχω φέρει γούρι, αλλά δεν το χρειάζεσαι. Έλα, για λίγο. Γιατί κοιτάς το ρολόι σου. Όταν φτάνουμε, ρε παιδί. Α, γιατί μου είπες προηγουμένως ότι δεν έχεις άγχος γι' αυτό. Γιατί κοιτάς το ρολόι σου. Να φτάνουμε πού. Δεν θα πάμε να φάμε κάτι. Τα αφήνεις πάνω μου γι' αυτό. Ναι, το έχω αφήσει ούτως ή άλλως. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Για λίγο. Γιατί μιλάς σε μένα, ας πούμε, και δεν δίνεις συνέντευξη σε κάποιον άλλο στην Ελλάδα. Καταρχάς, με έχεις φέρει η Γούρη. Αν θυμάσαι, ήσουν και η πρώτη που μου έκανε συνέντευξη στην Ελλάδα. Ναι. Το 1991. Ναι. Και είσαι γλυκιά, όμορφη, συμπαθητικιά, η πιο διάσημη, η πιο καλή. Ναι, ναι. Συνέχισε. Θες κι άλλα. Βέβαια, δεν θα λένε όλο σε σένα. Δηλαδή, κάτι να μου πει και εμένα ένας διάσημος πια τώρα. Αυτός είναι ο λόγος. Γιατί είσαι φίλη μου και σ' αγαπάω και... Με πιστεύεσαι. Ναι. Νομίζω πως μετά από τόσα χρόνια σε πιστεύω. Γενικότερα, εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους. Τους πιστεύω, ναι. Γενικότερα τους εμπιστεύομαι. Αφού όμως τους διπλοτσεκάρεις, τριπλοτσεκάρεις. Τώρα, εξαρτάται για τι πράγμα. Γενικώς. Γενικώς... Λέω τώρα. Δεν είμαι καχύποπτος με τους ανθρώπους. Αυτό πάλι ναι. Αλλά, εντάξει, δεν δίνω και όλο μου τον εαυτό στον πρώτο άνθρωπο που συναντήσω. Σάκη μου, έλα, γλυκιά μου, κάτι νιώθω, έχω κορακιάσει κακομοίρα, δηλαδή, για όνομα. Τι θες. Είμαι Αντώνα μες στη λίμο, με τον Γκάι. Το Ρίτσι. Ναι, ναι. Τις έχει μια σαμπάνια, κάτι να δροσίζεται. Εμένα δεν μου έχεις τίποτα να μου πεις, δεν είσαι ο Γκάι Ρίτσι. Τι είπες, τι είπες. Εγώ δεν είμαι ο Γκάι. Ίσως εκείς όμως. Ναι, ναι, okay. Τώρα ίσως εκείς και θέλω ναι. Κάτι να με δροσίζει, δεν έχει αυτή η λίμο σου. Θες να πιείς κιόλας τώρα, δηλαδή. Έφτανε που πάω να φάμε, θες να πιείς κιόλας. Συγγνώμη, αλλά να νιώσω, ρε παιδί μου, αυτό την γλαμουριά. Εντάξει. Κάτι. Okay, να... Α, κάτι μου είχες δηλαδή. Α, μόνο εγώ θα πιω μόνη μου. Αφού δεν είμαι η Μαντόνα, μόνη μου θα πιω. Σαμπάνια, πίνεις. Δεν πίνω, αλλά τώρα τι να κάνω, θα πιω από το δικό σου θα πιω λίγο. Α, θα πιω από το δικό μου, δεν θα το πλύνω το ποτήρι ποτέ. Θα το κρατήσω. Δεν θα πλύνω τίποτα. Παρεμπιπτόντως πρέπει να σου πω ότι μόλις είπα ότι θα έρθω για συνέντευξη. Έσπασαν τα τηλέφωνα. Τα κοριτσάκια θέλουν αυτόγραφα. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Όταν θα έρθει στην Ελλάδα. Αγούρι! Χάλια εκεί. Τι μια σαμπάνια σου πάνε να ανοίξεις. Να νιώσω στα στάρ και με γέμισες. Σου πω, έτσι δεν κάνουν στο γούρι. Έτσι κάνουν κάτι. Εκεί κι εγώ, κι εγώ. Εντάξει. Μόνη μου θα βγω στην υγειά μου. Πιέζε, παιδί μου, δώσε και εμένα. Θα πιέζε από το ποτήρι μου. Ναι. Από τη βερμηνική. Το μάθαμε μυστικά σου όλα. Τα ξέρει χρόνια τώρα. Με πασάλιψε, Σάκη μου. Δεν με επιχειρίζεσαι σαν στάρ, δηλαδή. Για όνομα. Μια πετσέτα, ρε παιδιά. Καλά, εσύ μέθησες ακόμα τον ίδιο, έτσι. Έλα, πιες και εσύ, πιες και εσύ, γύρω που τα πεις όλα. Υγειά σου. Στην υγειά σου. Γούρι είναι αυτό. Μην το πετάς τη σαμπάνια.
Ωραία, και τώρα μπορώ να σε ρωτάω ό,τι θέλω. Για λίγο. Άκου, εκεί δεν είμαι η Μαντόνα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θες μεθαύριο που θα πας να δώσεις καμιά συναυλία με τη Μαντόνα να έρθω και να πω ρούλο κορομιλά και να πεις ποια είναι αυτή. Όχι, ποια είναι η άλλη, λέμε. Η Μαντόνα. Εντάξει, γι' αυτό σε αγαπάω που σου φλέγει. Αχ, γι' αυτό τον αγαπάω. Σακί! Τραβά, τραβά, κλειστή. Τραβάτε. Σακίς! Σακίς! Το κλείνεις τον πάρα. Σακίς! Σακίς! Αυτό στάψε να φω τους ρέγγι! Ουι! Θέλει φωτογραφία για το Σακίς! Μα γιατί το κάνεις αυτό στα κορίτσια? Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Εγώ δηλαδή, αφού πάμε να σταματήσουμε στα φανάρια και φωνάζουν Σακίς, εγώ φταίω πάλι. Ποιες σαμπάνια σου ποιος θα πάει συνέντευξη από ποιον? Πιες λίγο ακόμα και θα τα πούμε. Πιες. Πιες λίγο ακόμα και θα με ρωτάς εσύ εγώ. Ναι, θα σε ρωτήσω και εγώ. Εσύ πίνεις κάτι τα βράδια που βγαίνεις? Πού να βγω? Με τα κορίτσια που ξέρω εγώ τι κάνεις εδώ. Δεν βγαίνεις το βράδυ για φαγητό κάτι? Για φαγητό. Βγαίνεις. Mm-hmm. Τι ώρα τρως? Μην αρχίσεις τις βαδιές για τέτοια. Θες να πάω σε πολύ καυτές ερωτήσεις? Για πήγαινε. Αυτές όταν θα πάμε να φάμε. Εντάξει. Εκεί. Τώρα δεν μπορώ. Δεν μπορεί δηλαδή η άλλη δημοσιογράφος να σε ρωτήσει. Εγώ θα σε ρωτήσω πιο έτσι, ξέρεις. Δεν θα πηγαίνει μπουκιά κάτω δηλαδή. Γιατί? Άμα μου αρχίσει τα καυτά. Τα καυτά, τα αυτά που θέλει να μάθει. Ο μισός γυναικείος πληθυσμός έως όλος. Στην υγειά μου μόνη μου είμαι. Ούτε Μαντόνα, τίποτα. Τι να κάνω, δεν πειράζει να έχει τέτοιο φίλο. Την υγειά σας! Όλα καλά! Δεν μπορώ εγώ να βγω έτσι με βραγμένο ρούχο. Θα